Καλό μεσημέρι, γεια σας. Επίσης, χρόνια πολλά. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω ξαναγνωρίσει χρυσό κορίτσι, να πω την αλήθεια μου, οπότε έτσι ένα άγχος και ένα στρες το έχω, Άννα, δεν θα πω ψέματα. Είναι χρυσό κορίτσι και στην καρδιά. Πραγματικά. Με μια εξαιρετική οικογένεια που την λατρεύουν και είναι εκεί που καμιά φορά αναρωτιόμαστε γιατί αυτά τα παιδιά βγαίνουν έτσι. Όλα προέρχονται, όλοι προερχόμαστε. Πήραν αγάπη. Άννα! Το μήνυμά σου για σήμερα, πριν πάμε σε όλα τα υπόλοιπα, γιατί είσαι μια γυναίκα η οποία έχει ασχοληθεί με τον υγρό στίβο, έχεις απίστευτα μεγάλες διακρίσεις, είσαι στην κορυφή της Ευρώπης, ψηφίστηκες ως η αθλήτρια της χρονιάς μετά την δική μας τη Μαρία τη Σάκαρη, είσαι αστυνομική, τελείωσες αστυνομική, είσαι δικηγόρος, έχεις κάνει τόσα πολλά πράγματα στη ζωή σου και δεν ξέρω ποιο είναι το δικό σου μήνυμα σήμερα με αφορμή και τη γιορτή της, την ημέρα της γυναίκας. Νομίζω ότι όλες οι γυναίκες έχουμε δικαίωμα και μπορούμε να αγωνιζόμαστε και να κυνηγάμε τα όνειρά μας και τους στόχους μας. Και όπως είπε και η προηγούμενη καλεσμένη σας, αυτό να μας κάνει ευτυχισμένες και να μπορούμε να δεχόμαστε από παντού σεβασμό, αγάπη, εκτίμηση, χωρίς διακρίσεις από το άλλο φύλο. Έτσι. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και συνομιλούμε τώρα με μια γυναίκα δυνατή, δυναμική, πετυχημένη. Μια γυναίκα που καθόλου εύκολα θα πω ότι δεν της ήρθαν τα πράγματα, γιατί διάβασα, Άννα, έτσι έψαχνα το βιογραφικό σου, έψαχνα κάποιες πληροφορίες για εσένα. Και ενώ ξεκίνησες από τα 5 έτη να ασχολείσαι με τη συγχρονισμένη κολύμβηση, κάπου εκεί στο γυμνάσιο και στο Λύκειο που έγινε αυτή η μετάβαση δύσκολη για όλα εκείνα τα παιδιά που θέλουν να επιτύχουν στα μαθήματά τους και να εναποθέσουν όλο τον χρόνο εκεί, σταμάτησες την κολύμβηση και ξεκίνησες ξανά κάποια χρόνια αργότερα. Δεν σταμάτησα ποτέ. Στην τρίτη ηλικίου απλά ελάττωσα λίγο τις ώρες προπόνησης για να μπορέσω να τα συνδυάσω. Μάλλον να δώσω μια κάποια προτεραιότητα στο σχολείο. Οπότε αναγκαστικά ελάττωσα τις ώρες προπόνησης αυτό, αλλά όχι ότι σταμάτησα. Α, ποτέ λοιπόν. Είναι, όλα αυτά τα χρόνια ναι. Κολύμβηση είναι στη ζωή σου, σε συντροφεύει. Πάλευε 15 ολόκληρα χρόνια ώστε ήθελε ναι. Να πραγματοποιήσει το όνειρό της να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, εκεί που μας συγκλώνησε και όλους το καλοκαίρι με το μήνυμά της στο συγκινητικό. Mm. 15 χρόνια μέσα στις πισίνες για να καταφέρει αυτά που έχει καταφέρει. Μπράβο. Είναι αρκετά. Όταν το λέτε, καταλαβαίνουμε και πόσο μεγαλώνουμε σιγά-σιγά. Έλα, είμαστε συνομήλοι. Εντάξει, από 5 χρονών ξεκίνησε τον υγρό στίβο, Άννα. Έτσι να τα λέμε αυτά. Φαντάσου. Λοιπόν, Άννα, μας, μέσα στον υγρό στίβο και μέσα από τις δικές σου διακρίσεις, έχεις, όπως έλεγα και προηγουμένως και στις προηγουμένες κυρίες που φιλοξενήσαμε, ότι έχεις εμπνεύσει κόσμο. Δεν ξέρω αν χρειάστηκε κάποια στιγμή να μιλήσεις για τα δικαιώματα της γυναίκας, των γυναικών στην Ελλάδα του 2022 και να μιλήσεις ανοιχτά για κάτι το οποίο μπορεί να σε ενόχλησε και να δω τελικά αν οι αγώνες που δίνεις μέσα στις πισίνες κατά κάποιο τρόπο είναι και φάμιλης αξίας και δυναμικής με τους αγώνες που πρέπει τελικά μια γυναίκα να δίνει έξω στην κοινωνία. Δεν μου δίνεται συχνά αρχικά η δυνατότητα να μιλάω για το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά γενικά νομίζω ότι μπορούν να συγκριθούν με τους αγώνες που δίνει οποιαδήποτε γυναίκα γύρω μου. Είναι ο αγώνας κάθε μιας από εμάς να κυνηγήσει τον στόχο της, να πετύχει και να μπορέσει να αναδειχθεί μέσα στην κοινωνία. Οπότε νομίζω ότι είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που όλες προσπαθούμε όλα αυτά τα χρόνια. Και όσον αφορά τουλάχιστον στο δικό μου το χώρο, είμαι τυχερή θα έλεγα, γιατί δεν νιώθω κάποιο είδους διάκριση σε σχέση με τους άντρες. Ή καταπίεση τουλάχιστον όλα, σύμφωνα με τα όσα έχουμε ακούσει και τα προηγούμενα χρόνια, που μπορεί να διαπιστώθηκαν και μέσα σε ομοσπονδίες αθλητικές έτσι το προηγούμενο διάστημα. Είμαι τυχερή που δεν υπήρξα σε κάτι τέτοιο, δεν έχω βιώσει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Μακάρι να μην είχε συμβεί ποτέ σε καμία από εμάς. Αλλά πιστεύω ότι γενικά είμαι αισιόδοξη και πιστεύω ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση και ελπίζω στο ότι θα
καβέλο και ότι αυτά τέτοια περιστατικά θα αρχίσουν σιγά σιγά να εκλείπουν. Σωστά. Μακάρι, θέλω μακάρι. Αυτό θα θέλαμε όλοι ιδανικά. Και αναρωτιέμαι όση ώρα τώρα σε ακούω ειλικρινά, πώς μπορεί να νιώθει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πετύχει όλους τους στόχους και να εστιάσω περισσότερο έτσι στην αθλητική σου πορεία. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν υπάρχει έστω και ένας που δεν το ξέρει, εγώ θα το πω, είσαι ο άνθρωπος, ο μοναδικός που κέρδισε το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ελληνική κολύμβηση. Ένα τεράστιο γεγονός, σπουδαίο γεγονός, κάτι το οποίο το κατάφερες εσύ και μόνο. Είναι αλήθεια ότι ήμουν η πρώτη γυναίκα που το κατάφερε. Στην 25άρα πισίνα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Στην 50άρα ήταν το χρυσό, ήταν στην 50άρα. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί μια και είναι η μέρα της γυναίκας, επί πολλά χρόνια είχαμε επιτυχίες στην ανδρική κολύμβηση. Αλλά όχι στη γυναικεία. Αλλά δεν συνέβαινε τόσο πολύ στη γυναικεία. Και χαίρομαι γι' αυτό γιατί βλέπω ότι με αυτόν τον τρόπο οθούνται ακόμη περισσότερα κοριτσάκια στο να έχουν αισιοδοξία και να πιστεύουν ότι και αυτά μπορεί να πετύχουν και να τους δίνεται ένα κίνητρο παραπάνω. Οπότε πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο, κατά κάποιο τρόπο, όπως είπατε και εσείς, εμπνέονται και αυτό βοηθάει στην ανάπτυξη της γυναικείας κολύμβησης. Πόσο καλό, πόσο σημαντικό είναι τελικά μια αθλήτρια του βεληνικού του δικού σου να λυγίζει μπροστά στην κάμερα, όπως είχαμε δει το καλοκαίρι, που για έξι μόλις δέκατα του δευτερολέπτου, νομίζω, δεν έπιασε στην οχτάδα. Και όλοι τότε λέγαμε, μα γιατί η Άννα να δακρύζει και να στεναχωριέται αυτή τη στιγμή. Έχει καταφέρει τόσα πολλά. Δεν πειράζει, υπάρχει και συνέχεια. Τι καλό σου έφερε στη ζωή σου η αποτυχία, αν μπορεί να τη χαρακτηρίζει κάποιος αποτυχία, που δεν μπορεί κάποιος να τη χαρακτηρίζει αποτυχία, λίγο πριν τους αγώνες στο Τόκιο το καλοκαίρι. Νομίζω ότι πάντα υπάρχουν καλά πράγματα που μπορούμε να πάρουμε από οποιαδήποτε όχι καλή στιγμή μας, ας το πούμε. Έτσι. Οποιαδήποτε στιγμή που δεν έχουν έρθει τα πράγματα, τέλος πάντων, όπως τα θέλαμε. Που μπορεί εκείνη τη στιγμή να μην το βλέπουμε, αλλά άμα το σκεφτούμε μετά πιο ψύχρεμα και με πιο καθαρό μυαλό, ίσως να είναι και περισσότερα αυτά που μπορείς να πάρεις σε αυτή την περίπτωση από ό,τι μετά από μια επιτυχία. Τουλάχιστον όσον αφορά εμένα, τις περισσότερες φορές που έχει τύχει να μην μου έρθουν τα αποτελέσματα που περίμενα, μετά μου ήρθαν οι μεγαλύτερες επιτυχίες που έχω βιώσει στον αθλητισμό. Μπράβο. Οπότε θεωρώ θέλω ότι να ρωτήσουμε, αν μπορεί κάποιος μπορεί να το δει πολύ, να λειτουργεί πολύ ευεργετικά. Εγώ θέλω να ρωτήσω και το πόσο σημαντικό είναι για μια τόσο μεγάλη αθλήτρια και για ένα κορίτσι, μια γυναίκα η οποία ταυτόχρονα, όπως είπαμε, είναι και δικηγόρος, έχει τελειώσει με άριστα την νομική σχολή, να έχει δίπλα της ανθρώπους που είναι υποστηρικτική απέναντι σε οτιδήποτε και αν κάνει. Μιλάω για τη μαμά σου, μιλάω για την μπαμπά σου, πιθανόν για σύντροφο, φίλη. Και φίλη, βέβαια, το πόσο περιβάλλον. Σημαντικό είναι να είναι γύρω από μια τέτοια γυναίκα άνθρωποι που τη στηρίζουν. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ίσως το σημαντικότερο για να μπορούμε να προχωράμε και να βάζουμε τον ένα στόχο μετά τον άλλο. Για όλους τους ανθρώπους, για οτιδήποτε κάνουμε και προσπαθούμε, η οποιαδήποτε χαρά και οποιαδήποτε λύπη, για να τη βιώσουμε, πρέπει να τη μοιραστούμε με κάποιον. Οπότε θεωρώ ότι το πιο σημαντικό γύρω μας είναι να υπάρχει αυτή η στήριξη από κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους. Και ευτυχώς ήμουν τυχερή από τους γονείς μου, ειδικά από όταν ήμουν μικρή, που με έχουν τη λατρεύει. Από όσο πιο κοντά γίνεται. Πω, έχω λάβει πολύ μεγάλη στήριξη και γι' αυτό και πάντα τους ευχαριστώ. Εγώ θα τολμήσω να ρωτήσω εντάχει για να μου πεις, Άννα, αν τοποθετείς τον εαυτό σου στους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. Να, έτσι απλά το ρωτάω εγώ και εσύ αν θέλεις μου απαντάς. Ιδανικά θα ήθελα να συμμετέχω και στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Και επειδή κάθε φορά που έλεγες θα ήθελα να είμαι ίσουν, γι' αυτό το λόγο σε περιμένουμε να σε δούμε και να σε χειροκροτήσουμε και να σε θαυμάσουμε. Για να μας κάνεις υπερήφανος. Για ακόμη μία φορά. Κυρίες και κύριοι, ήταν η Άννα Ντουντουνάκη. Άννα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Και είναι και κουρασμένη, γιατί προέρχεται από αγώνες προηγούμενων ημερών. Παρ' όλα αυτά,
δεν απέρριψε την πρότασή μας για να μας κάνει παρέα σήμερα και να μας ανοίξει την καρδιά της, να μας πει κάποια πράγματα για αυτήν. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και σε περιμένουμε στο στούντιο την επόμενη φορά εδώ στην Κρήτη. Όποτε θέλεις. Στο Ηράκλειο. Χρόνια πολλά για την επόμενη φορά. Να είσαι καλά. Γεια σου, πεταλούδα της ελληνικής κολύμβησης. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.